Στην χθεσινή δημοσκόπηση της MRB το 40% δηλώνει φόβο εξαιτίας των ελληνοτουρκικών. Την ίδια στιγμή που η Ιταλία διαψεύδει τις χθεσινές φήμες ότι θα συνεργαστεί με την Τουρκία για γεωτρήσεις στο Λιβικό Πέλαγος, ο Ερντογάν παραμένει πιστός στην τακτική που συνεχίζει να προκαλεί και να απειλεί θεούς και δαίμονες, βάζοντας στο τραπέζι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά ετοιμάζεται να στείλει πυράβλους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Πέρα από τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν την επιλογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι λίγοι αναλυτές που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε την ελληνική αεράμυνα. Αύριο, απόντος του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής θα υπερψηφίσουν και η κυρία Σακελλαροπούλου, όπως όλα δείχνουν, θα βγει από την πρώτη ψηφοφορία με ευρεία συνένεση, ωστόσο δεν θα αναλάβει μέχρι και τις 13 Μαρτίου. Στα της καθημερινότητας τώρα, αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας στην εξέλιξη της ανεργίας για το Δεκέμβριο κατέγραψε ο ΑΕΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι άνεργοι το Δεκέμβριο ανήλθαν στο 1.128.421, αυξημένοι κατά 14% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ ξεπέρασαν και το ψυχολογικό όριο του 1.000.000. Ένας στους δύο είναι μακροχρονίος άνεργος και βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος. Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2010, οι άνεργοι είναι αυξημένοι κατά περίπου 324.000. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η χώρα δεν πάει καλά. Αυτά τα είπε κατά την εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας έτσι το κλίμα όπως αποτυπώνεται από τα πεδία της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και από το συνολικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί μετά από 6 μήνες διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Από βήματος Βουλής τώρα, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τολμηρή και συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και ανέφερε τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ευελιξία ως το τρίπτυχο στο οποίο συμπυκνώνονται το περιεχόμενο και οι στόχοι της κυβέρνησης για την παιδεία. Στο μεταξύ, φουντώνουν οι αντιδράσεις από αντιπολίτευση και φορείς απέναντι στο νομοσχέδιο Κεραμέως, με ακαδημαϊκούς, δασκάλους και φοιτητές να υποστηρίζουν πως ο Υπουργός καταργεί από την πίσω πόρτα το άρθρο 16. Συγκεκριμένα, μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το άρθρο που αφορά στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων σε ποσοστό 20% μετά από αξιολόγηση. Το άρθρο που καταργεί τα 37 πανεπιστημιακά τμήματα και βέβαια το άρθρο για τα κολέγια που επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα σε αποφύτους από ιδιωτικά κολέγια μόνο με μια επαγγελματική ισοδυναμία να μπαίνουν και να γίνονται εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση. Το προσφυγικό παραμένει, όπως όλον αυτόν τον καιρό, στην κορυφή της ατζέντας. Αύριο είναι το μεγάλο συλλαλητήριο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συνεχίζεται το αλαλούμ παρά την επίσκεψη Μηταράκη το Σαββατοκύριακο στα νησιά. Η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, επιμένει πως έχει σχέδιο. Τώρα που έχουμε υπουργούς μεταναστευτικής πολιτικής, δεν έχουμε βέβαια ακόμη υπουργείο. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί λύση. Στο μεταξύ, στη Νέα Δημοκρατία γίνεται της Βασιλόπιτας. Ο Μάκης Βορύτης αναγκάστηκε να δεσμευθεί ότι θα πληρώσει από την τσέπη του την εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Υπουργείου, μετά το σάλο για το κονδύλι των 12.000 ευρώ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής τώρα, ο κύριος Πατούλης, του οποίου η αντίστοιχη εκδήλωση θα κοστίσει λιγότερα, 10.800 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τα 20.000 που του είχαν κοστίσει το γραφείο και οι τρεις πολυθρόνες, θυμάστε, απάντησε πως η εκδήλωσή του είναι για τους εργαζομένους της περιφέρειας και πάει κόντρα στη μίζερη και λαϊκίστικη λογική των όψιμων και κομματικά κατευθυνόμενων επικριτών του. Πάμε όμως και σε ένα ακόμη θέμα. Στην αναβολή όλων των τακτικών προγραμματισμένων χειρουργείων προχωρά από σήμερα το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Αγία Όλγα. Λόγω των εντυνόμενων το τελευταίο διάστημα ελλείψεων σε προσωπικό, κυρίως το αναισθησιολογικό και το ακτινολογικό τμήμα. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί οι περίπου 100 ασθενείς της λίστας του χειρουργείου που είχαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις για αυτή την εβδομάδα ότι ματαιώνονται τα ραντεβού τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο έχουμε στο προάβλιο του νοσοκομείου. Δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σκινδύλια, τον ειδικευόμενο ορθοπαιδικό στο Κωνσταντινοπούλιο Νοσοκομείο, που είναι μέλος και του πενταμελούς ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί σταματάτε τα χειρουργεία, κύριε Σκινδύλια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια έντονη δυσχέρεια όσον αφορά το αναισθησιολογικό τμήμα.
με την συνταξιοδότηση των τριών, το τελευταίο εξάμεινο τριών συναδέλφων στο αναισθησιολογικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να λειτουργήσει το τμήμα ευτρεπώς. Και αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα έχουμε 6 διαθέσιμους αυτή την περίοδο αναισθησιολόγους για να εξυπηρετήσουν ή να βοηθήσουν, αν το θέλετε, 6 χειρουργικές ειδικότητες συν το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Αν δεν αναλογιστεί κανείς ότι το αναισθησιολογικό τμήμα είναι αυτό το οποίο συνήθως διασωληνώνει τους ασθενείς οι οποίοι είναι σε άσχημη κατάσταση, έχει πάντα 2 ανθρώπους στην εφημερία, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να συνεχίσουν την επόμενη μέρα και ούτω καθεξής, είναι βιολογικά αδύνατη η εξυπηρέτηση των τακτικών χειρουργείων κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Με βάση αυτό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή σήμερα το πρωί και για αυτή την εβδομάδα σίγουρα, θα γίνουν μόνο επίγοντα περιστατικά και αυτά με βάση την προτεραιότητα, την παλαιότητα, πόσο καιρό είναι στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Κύριε Σκενδύλια, διαβάζω σήμερα το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την προσφορά των 6 εκατομμυρίων στα νοσοκομεία για την κάλυψη των κλινοσκεπασμάτων και άλλων αναγκών. Εσείς πώς βλέπετε αυτό, λύνει προβλήματα, σας δημιουργεί, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως γιατροί στα νοσοκομεία? Σαφέστατα, χρειάζονται και κλινοσκεπάσματα και χρειάζονται και επιδιόρθωση χώρου υγιεινής. Mm-hmm. Αλλά, άμα θέλετε τη γνώμη μου, στην πραγματικότητα χρυσώνει το χάπι. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο που η υποστελέχωση έχει αρχίσει και κοστίζει καταρχήν στο προσωπικό των νοσοκομείων, που πρέπει να βγάλει τη δουλειά πολύ περισσότερων συναδέλφων στην πραγματικότητα. Και είτε δουλεύει υπερορίες, κάνει ό,τι μπορεί για να αντέξει, να βοηθήσει τον κόσμο. Και την ίδια ώρα που αντί να προσλαμβάνουν προσωπικό, στην πραγματικότητα συζητάμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι το βασικό μας πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, θα ζούσαμε, η αλήθεια είναι, χωρίς κλινοσκεπάσματα. Χρήσιμα είναι, ευχαριστούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει πρώτον η ασφάλεια του προσωπικού που δουλεύει μέσα στα νοσοκομεία και η ασφάλεια των ασθενών, οι οποίοι έρχονται για να τους παρασχεθεί περίθαλψη, πρώτες βοήθειες και ούτω καθεξής. Αλλά στο βαθμό που δεν μπορούμε κάποιους ανθρώπους, είτε αυτά είναι επίγοντα περιστατικά, είτε είναι τακτικά περιστατικά των νοσοκομείων, να τους βοηθήσουμε στο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι επισουσίας μια γαρνιτούρα για το τι μέλη γενέστε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Κύριε Σκενδύλια, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Να σας ρωτήσω, παραδοσιακά λέγαμε, βέβαια αυτό ήταν πριν την κρίση, ότι από γιατρούς έχουμε αρκετούς, νοσηλευτικό προσωπικό πάντα υπήρχε εκεί πέρα ένα πρόβλημα, ακόμα και στις καλύτερες εποχές. Τώρα μας λέτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ επιβαρημένα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, το ιατρικό προσωπικό. Βεβαίως. Τα πράγματα είναι επιβαρημένα όσον αφορά όλους τους τομείς του υγειονομικού προσωπικού. Δηλαδή, υπάρχουν και έλλειψεις σε γιατρούς και έλλειψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Οι έλλειψεις εκκινούν από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει μαζικά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μετά την δυνατότητα επαναφοράς του 1:1 στο δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα το οποίο υπήρχε παλιότερα στο νοσηλευτικό προσωπικό και το πλεονάζον προσωπικό της χώρας σε ιατρικό έχει κάπως αντισταθμιστεί από το brain drain το οποίο γίνεται. Δηλαδή έχουμε μια τεράστια έξοδο νεότερων και μεγαλύτερων συναδέλφων σε χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής για να βρουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Επιβαρύνει το γεγονός επίσης ότι οι αμοιβές δεν είναι αρκούντως υψηλές και αυτό, πάρα πολλοί συνάδελφοί σας προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό ακριβώς. Υπάρχει κομμάτι το οποίο είναι στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Υπάρχει κομμάτι το οποίο φεύγει στο εξωτερικό και υπάρχει και έλλειμμα προσλήψεων στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφού συζητήσαμε πρώτο το αναισθησιολογικό τμήμα, γιατί είναι ενδεικτική της έλλειψης η
η τρύπα που έχουμε σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου. Έχουμε πρόβλημα στο ακτινολογικό, που εξυπηρετεί τους πάντες. Βγάζει ακτινογραφίες για όλες τις ειδικότητες. Κάνει περίχους, κάνει τρίπλεξ. Έχουμε έλλειμμα στην ορειλά, στην ουρολογική. Δηλαδή είναι πολλές οι κλινικές που έχουν λιγότερους γιατρούς από ό,τι θα ήθελαν. Αλλά επειδή είπα και πριν, θα μείνουμε λίγο στο αναισθησιολογικό, έχει έλλειμμα η χώρα αυτή τη στιγμή. Σε αναισθησιολόγους, ναι. Το ακούμε. Είναι πάρα πολλά καιρό, τα νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν καθόλου ειδικευόμενους. Κύριε Σκυνδύλια, στον Υπουργό έχετε μιλήσει σχετικά ή στην υγειονομική σας περιφέρεια. Έχουν ενημερωθεί. Επίσης, οι ΣΔΙΤ που έχει ανακοινώσει ο κύριος Κικίλιας βοηθούν, λύνουν κανένα από τα προβλήματά σας? Κοιτάξτε να δείτε. Στο σχέδιό μας είναι να τους δούμε όλους. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε αύριο μια πρώτη κινητοποίηση στον προαύριο χώρο του νοσοκομείου, τον οποίο έχουμε συνεννοηθεί από μια σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τοπικούς φορείς και με στόχο να ενημερωθεί, αν μη τι άλλο, η τοπική κοινωνία των γύρω προαστίων, δηλαδή, που χρησιμοποιεί περισσότερο το νοσοκομείο. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε την Παρασκευή να συναντηθούμε με την υγειονομική περιφέρεια. Και την επόμενη εβδομάδα, μετά την κινητοποίηση της 28 του μήνα που έχει βάλει η ΠΟΕΔΗΝ, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Όσον αφορά τα ΣΔΙΤ, τώρα νομίζω ότι δεν βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λογική προσλήψεων μέσα από ΣΔΙΤ, δεν υπάρχουν κίνητρα. Δεν θα έρθει κόσμος με μόνιμες θέσεις εργασίας να νιώσει μια ασφάλεια να μείνει στη χώρα να διεκδικήσει μια θέση στο ΕΣΥ. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα αξιοποιηθεί κυρίως από επιχειρηματίες υγείας, οι οποίοι θα επενδύσουν σε ένα ήδη δομημένο πλαίσιο, ναι, το ΕΣΥ. Δηλαδή θα πάρουν τις υποδομές του κράτους που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι και ούτω καθεξής, και θα πάνε να τις αξιοποιήσει για να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι ένα αλφα κέρδος. Δεν λύνουν το θέμα της υποπληρότητας και βεβαίως δεν πιστεύουμε πουδενή ότι θα ανεβάσουν το επίπεδο παραχής υπηρεσιών υγείας. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι και ίσως ένα λιθαράκι για να σπρώξει τον κόσμο προς την ιδιωτική ασφάλιση. Και μία πλευρά είναι αυτή. Και νομίζω ότι και τέτοιες πλευρές υποπληρότητας και ελαφρώς εκφυλισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της ΔΕΗ ή της Ολυμπιακής παλιότερα, ότι δεν λειτουργεί, καταραίει και ούτω καθεξής, θα βάλουμε μέσα τους ιδιώτες να σώσουν την παρτίδα. Άρα η κατάσταση την οποία βιώνουμε τώρα, νιώθουμε κάπως ότι είναι προάγγελος, έτσι, των ΣΔΙΤ τα οποία έρχονται και μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλιστα, από τον Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι θα κάνει πειραματικά σε 3 νοσοκομεία. Ένα μεγάλο της Αθήνας, ένα μικρό της Αθήνας και ένα της περιφέρειας. Κύριε Σκυνδύλια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικός. Καλή συνέχεια και καλά κουράγια. Και σε εσάς και στους ασθενείς του Αγία Όλγα, βέβαια, έτσι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας παρουσιάζοντας και το εκλεκτό μας απόψινό πάνελ. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Σουρμελίδης, τον είδατε και πριν. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι Τρίτη βέβαια, αλλά... Δεν πειράζει, πρώτη φορά εμείς τα λέμε με τους τηλεθεατές. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην Αλφα Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαφάδο. Ο κύριος Δημήτρης Βέτας, στέλεχος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Βέτα. Από το κίνημα αλλαγής έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σαγρή. Καλησπέρα σας, κυρία Σαγρή. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή χρονιά. Αν είναι 22 μήνας, να είστε καλά κι εσείς. Καλή μας χρονιά. Είναι η εποχή της πίτας, θα τα πούμε, κυρία Σαγρή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Παπαδόπουλο από το thefact.gr. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πώς τα είδες εσύ όλα αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Σκυνδύλια? Από το γιατρό. Από το γιατρό. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει επισημανθεί εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε αναφέρει, για να λέμε την αλήθεια, ότι σκοπεύει σε μια λύση ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι η πίσω πόρτα για να κάνουμε τα δημόσια νοσοκομεία με έναν τρόπο να αρχίσουμε να τα ιδιωτικοποιούμε. Διότι νομίζω ότι είναι και μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα, σε γενικές γραμμές, νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά βάζει λίγο σε μια ευθεία αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση δηλαδή της ιδιωτικοποίησης της υγείας.
Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι πέσαμε από κανένα ροζ συννεφάκι. Βέβαια, ο τρόπος ο οποίος γίνεται, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ βίαιος και είναι χωρίς κανένα πρόγραμμα. Γενικά, βλέπουμε ότι αυτούς τους πρώτους 6 μήνες, βλέπουμε ότι στα πιο πολλά πράγματα γίνονται με μια τσουμπαλοσύνη, με έναν άγαρπο τρόπο, ο οποίος συνήθως ανοίγει και πληγές. Και δεν αφορά μόνο την υγεία, αφορά τους περισσότερους τομείς. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν το προσφυγικό, που είδαμε ξαφνικά εκεί που καταργήσαν ένα Υπουργείο πριν από 6 μήνες, όταν όλοι φωνάζαμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε μια χώρα που είναι στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών. Είδαμε να καταργείται και είδαμε μετά από 6 μήνες, αφού είδαμε διάφορα ευτράπελα να αλλάζουν υπεύθυνοι, να γίνονται μερικοί να παίρνουν παραπάνω αρμοδιότητες κτλ. Είδαμε τελικά να δημιουργείται τώρα ένα Υπουργείο χωρίς υποδομές, χωρίς πραγματικά βάση για το ίδιο το Υπουργείο και με κάποιον Υπουργό ο οποίος πρόσφατα είχε λιδωρηθεί από τους πολίτες της περιοχής του ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την έλλειψη πραγματικά μεταναστευτικής πολιτικής και μέριμνας για τα νησιά της πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Καλησπέρα. Έχουμε πολλά. Καλησπέρα. Και με το ασφαλιστικό. Πάρα πολλά. Και με το φορολογικό και προσδοκίες οι οποίες περιμέναμε από πρώτη του μηνός να έχουμε δει μπροστά μας, πλατφόρμες να ανοίγουν κτλ. Καθυστερούν. Αλλά πάνω απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα ανάμεσά μας στον πρώην συναδελφό μου και διαχρονικό μου φίλο, τον Τρίχωνο τον Αλεξιάδη. Να είναι καλά, να είναι σιδερένιος. Από ό,τι φαίνεται, καλά είναι τα πράγματα και από το μήνυμα το οποίο έβαλε στο διαδίκτυο. Να του ευχηθούμε όλοι περαστικά του ανθρώπου. Ήτανε να είναι εδώ, μάλιστα, ναι, σήμερα. Ευτυχώς, τελευταία στιγμή ο κύριος Βέτας έσωσε την κατάσταση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε χωρίς εκπρόσωπο και τον ευχαριστούμε και τον κύριο Βέτα. Είναι σπάνια η ετοιμότητα του κυρίου Βέτα, γιατί ξέρετε, δεν είναι πολύ απλό. Δεν έρχονται όλοι έτοιμοι για μια πολιτική συζήτηση ουσίας και δύσκολη την τελευταία στιγμή. Αλλά ο κύριος Βέτας είναι από τους τολμηρούς. Να ευχηθούμε όμως και από εδώ περαστικά στον κύριο Αλεξιάδη. Ευχόμαστε να μην είναι τίποτα σοβαρό, τουλάχιστον να ακούμε ότι όλα είναι καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Σπύρο μου, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσένα για να ανοίξουμε και έναν πρώτο κύκλο συζήτησης. Ο κακός χαμός σε διάφορα επίπεδα. Στην παιδεία, στην υγεία, στο προσφυγικό που είναι διαρκές το πρόβλημα. Και έχουμε και τις πίτες παράλληλα που... Είναι ώρα. Κοίτα, τώρα για 12 χιλιάρικα. Ναι, είναι ένα θέμα. Πίτα και 10 χιλιάρο δεν πάει. Για δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται. Κάτι έχει κοπεί τα ρήφα, ας πούμε, έτσι. 10-12 χιλιάρικα η πίτα. Mm-hmm. Δεν είναι και τόσο, πέρα από το ότι γελάμε και το διασκεδάζουμε, δεν είναι και τόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι συζητήθηκε και στη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι και ο κύριος Βορύδης δεν αισθάνθηκε και πολύ καλά μετά από όλα όσα έγιναν γνωστά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ο κύριος Πατούλης πάντως είναι μια χαρά. Ότι θα το πληρώσει με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, το όλο αυτό κονδύλι το οποίο είναι υπερβολικό για μια πίτα αυτές τις εποχές. Mm-hmm. Τα 1800 της περιφέρειας Αττικής είναι υπερβολικά για μια πίτα. Νομίζω ότι για κάθε πίτα το 10.000 είναι υπερβολικό. Ναι. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε σε ένα όμιλο εταιριών. Δεν νομίζω ότι η πίτα στοιχίζει ποτέ 10.000. Και εγώ νομίζω έτσι, πως όχι. Δεν νομίζω ότι ο Ανδρέας ο Κουρής θα δώσει 10.000, όχι επειδή είναι τσιγκούνης ο άνθρωπος, αλλά δεν στοιχίζει τόσο η πίτα. Πώς να το κάνουμε, είτε για 400 είτε για 500 ανθρώπους. Ναι. Τέλος πάντων, εκείνο που ήθελα να πω, επειδή είναι πράγματι πολλά τα θέματα όπως έθιξες, και στα εθνικά επίπεδα και στο μεταναστευτικό που έχει γίνει και εσωτερικό πρόβλημα. Τώρα έχουμε και ένα συλλαλητήριο από αύριο, έτσι δεν είναι, στα νησιά του Αιγαίου. 22-23. Ναι, και θα το συζητήσουμε αρκούντος εδώ με τους καλεσμένους μας. Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι, ναι, πράγματι, η Νέα Δημοκρατία κατέβηκε με αυτό το πρόγραμμα, ότι θα γίνουν πάρα πολλές ιδιωτικοποιήσεις και ό,τι μπορεί να περάσει στον ιδιωτικό τομέα θα περάσει. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ένας κόσμος νομίζω ότι και γι' αυτό την ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ενώ ιδιωτικοποιείται το κράτος, κρατικοποιείται η Νέα Δημοκρατία. Διότι προσλήψεις γίνονται, ευκολίες για να πάνε ακόμα και συνταξιούχοι να πάρουν θέσεις χωρίς να έχουν επιπτώσεις, και αυτό γίνεται. Οι γαλάζιοι παππούδες. Ναι, οι γαλάζιοι παππούδες. Διάφορα γίνονται, τα οποία επίσης δεν είναι ευχάριστα, και μέσα από το πλαίσιο ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έχουμε και τα 10.000 της πίτας. Δηλαδή, εντάξει, και είναι στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση του κράτους, αλλά η κρατικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι είναι στο πρόγραμμα.
Έτσι δεν είναι, κυρία Σάλτη? Δεν νομίζω ότι ήταν στο πρόγραμμα. Δεν το είχαμε ακούσει αυτό. Εμένα ότι όποιον μπορούμε. Εντάξει, είδα την κυρία Σάλτη. Θα σας ρωτήσουμε αμέσως μια κυρία. Περιμένω με υπομονή. Ο λόγος θα έρθει σε εσάς. Καλά κάνετε, κύριε Κατσαφάλη. Αμέσως μετά θα σας έρθει. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω ούτε για τα εθνικά ούτε για το μεταναστευτικό. Νομίζω θα συζητηθούν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Κατσαφάδο που έκανε και παράπονο ότι δεν του δίνουμε το λόγο παρότι είναι πρώτο ομιλητή. Δεν έκανα παράπονο ότι δεν μου δίνεται χρόνο. Απλά ζήτησα γιατί όλοι επιτίθενται στη Νέα Δημοκρατία να δώσουν μια απάντηση. Έτσι γίνεται με τις κυβερνήσεις. Και πολύ σωστά, γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα, παρότι υπάρχουν και πιο σοβαρά θέματα, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας που μου στέλνει εδώ ο κύριος Ηλίας, ότι είστε ένας άξιος και μάχημος βουλευτής που εκπροσωπείτε τον Πειραιά δίνοντας καθημερινά μάχες για τη βελτίωσή του. Πώς σας φαίνεται εσάς η απόφαση που ευτυχώς την πήρε πίσω κατόπιν των πιέσεων και του άλλου ο κύριος Βορύδης να δώσει 12 χιλιάρικα για την πίτα στο Υπουργείο του και του κύριου Πατούλη που δίνει 10.800 για την πίτα του Υπουργείου του και λέει ότι είμαστε λαϊκιστές εμείς που το. Περιφέρειας. Της περιφέρειας, ναι, με συγχωρείτε. Και λέει ότι είμαστε λαϊκιστές όλοι εμείς που σχολιάζουμε. Εγώ δεν έχω μάθει να ασχολούμαι με πίτες και εγώ δεν κόβω και πίτες. Εγώ, επειδή είχε γίνει κάποτε της μόδας, όχι μόνο από διάφορους πολιτικούς, mm-hmm. να κόβουν πίτες, εγώ προτιμώ να κόβω την πίτα με τους συνεργάτες μου μέσα στο γραφείο μου και να καλωσορίζω τη νέα χρονιά. Ναι. Και να μοιραζόμαστε και να ανταλλάσσουμε ευχές. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ σύνεση. Καθαρό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνεση βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε και θα πρέπει να δούμε και πόσο κόστιζαν και τα προηγούμενα χρόνια όλες αυτές οι εκδηλώσεις. 35 ευρώ επί κυρία Τελιγιορίδου. 35 ευρώ δεν στοιχίζει ούτε η δικιά μου πίτα που είμαστε 5 άτομα στο γραφείο. Δεν ξέρω από πού το κάνει η κυρία Δελγιορίδου και άμα μπορείτε και εσείς στα οικονομικά της κυρίας Δελγιορίδου, μάλλον έκοψε μια ατομική, ένα κέικ, πήρε για τον εαυτό της. Όταν έκοψε. Τέλος πάντων. Τώρα να μιλάμε λίγο σοβαρά. 35 ευρώ δεν υπάρχει. Σοβαρά μιλάμε. Και εγώ σοβαρά σας απαντάω. Τώρα 35 ευρώ το καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα τα οποία είμαι εδώ για να. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο προκλητικά αυτά. Όπως και οι γαλάζιοι παππούδες, όπως κατά το κοινό λεγόμενο. Εγώ θα διαφωνήσω ναι. με τον κύριο Σουρμελίδη, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα περί γαλάζιων ή μη παππούδων. Ναι. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση της κυβέρνησης. Ναι. Και είναι από εκεί που έπαιρναν το 30% της σύνταξής τους. Όσοι είναι συνταξιούχοι και εργάζονταν ναι. μετά τη σύνταξή τους και εργάζονταν μαύρα, ναι. και είχαν και ασφαλιστικές εισφορές στα ναι. ταμεία, να τους δίνει δυνατότητα να παίρνουν το 70% της σύνταξής τους. Για όλους. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγρότες, όσοι παίρνουν αγροτική σύνταξη, δηλαδή από τον ΟΓΑ, να παίρνουν το 100% της σύνταξής τους, γιατί είναι χαμηλή η σύνταξή τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας κόσμος, ναι. δεν έχει να κάνει, δεν θα πηγαίνουν πιστοποιητικότητα ότι ψήφισαν την ημέρα των εκλογών όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους. Θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο κόσμος σε μια χώρα που η ανεργία έχει ρεκόρ. Αυτός ο κόσμος με εμπειρίες, με γνώση, με κατάρτιση, δεν μπορεί να του κλείνει την πόρτα. Γιατί θεωρείται ότι όποιος είναι συνταξιούχος, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ευγενής ανταγωνισμός. Εδώ χρειάζονται να υπάρχουν έμπειρα και ικανά στελέχη. Να σας πω κάτι, ξέρετε πόσοι στρατιωτικοί αποστρατεύονται στο 55ο έτος της ηλικίας τους. Σε αυτούς τους κάνουμε. Τους θεωρούμε τη δυνατότητα να πάνε να δουλέψουν. Χρόνια μπορείτε τώρα. Να πείτε. Μπορείτε. Καλώς ή κακώς χρόνια. Για γυρίστε τώρα, και πείτε σε όλους αυτούς. Τώρα, αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Γιατί λοιπόν σε όλον αυτόν τον κόσμο, και προφανώς δεν υπάρχουν γαλάζιοι, πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, είναι για όλο τον κόσμο. Θα παίρνει κύριε το 70%. Ξέρετε ότι είμαστε μια χώρα που γερνάει, που ο πληθυσμός του γερνάει και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι. Και εσείς επιτρέπετε στους συνταξιούχους να παίρνουν και τη σύνταξη δηλαδή, και το μισθό. Τι θεωρείτε δηλαδή ότι θα ενώ πρέπει, υπάρχουν άνθρωποι ότι θα πρέπει συνταξιούχοι. Μα τι είναι αυτά που λέτε, γιατί όποιος δεν θα πιάσει δουλειά συνταξιούχος ή όποιος συνταξιούχος μπαίνει σε μια θέση εργασίας, στερεί τη θέση εργασίας από κάποιον άλλον με τα ίδια χαρακτηριστικά και με τα ίδια κριτήρια, μήπως νομίζετε ότι κάποιος συνταξιούχος θα πάει να κάνει τη δουλειά του ανδίκητο εργάτη? Κοιτάξτε, η αγορά της εργασίας είναι ελεύθερη. Και στην αγορά της εργασίας αυτό το οποίο θα πρέπει να μπαίνουν κανόνες κοινή για όλους. Υπάρχει ένας κόσμος. Ένας κόσμος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη πολύ μικρό σε ηλικία. Σας είπα για τις ένοπλες δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας. 54-55 χρονών. Συγγνώμη, τώρα μας τρελάνετε ότι ο κόσμος βγαίνει. Καθόλου ο κόσμος. Εδώ δεν βγαίνουν και σύνταξη πρώτα, καθόλου δεν παίρνουν και από ανάγκη δεν βγαίνει. Ξέρετε πόσοι. Μα αυτό δεν σας κάνει. Αυτό δεν σας κάνει να αναγνωρίσετε. Ξέρετε πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες
συνεχίζουν και έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους ή τις επιχειρήσεις τους ή τη δραστηριότητά τους για να μην βγουν στη σύνταξη, γιατί με αυτή τη σύνταξη δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ξέρετε πόσο καταρτισμένο προσωπικό φεύγει και χάνεται. Φεύγει και χάνεται. Δεν σα διέκοψα, κύριε Παπαδόπουλο. Σα άκουσα με πολύ προσοχή. Κύριε Παπαδόπουλο, στην τοποθέτησή σα με πάρα πολύ προσοχή και θα ήθελα στο κλείσιμο τη δική μου τοποθέτηση και όταν θα έρθει η δικιά σα ιδέα να μου πείτε που διαβάσατε στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία ότι θα ιδιωτικοποιηθούν νοσοκομεία. Αυτό θα ήθελα. Το έχει πει ο κ. Σικίλια. Θα ήθελα να μου το πείτε στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να μου πείτε τη δήλωση. Θα ήθελα να μου πείτε τη δήλωση του κ. Και τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη να μου πείτε. Πότε δημόσια νοσοκομεία. Δεν το έχω ακούσει. Θα ήθελα να μου τη πείτε όμως. Να μου τη δείξετε. Δημοσιογράφος είστε. Πότε είπε ο πρωθυπουργός της χώρας ότι δημόσια νοσοκομεία θα ιδιωτικοποιηθούν. Θα ήθελα να μου το πείτε. Δεν είπαμε ότι δημόσια νοσοκομεία θα ιδιωτικοποιηθούν. Όχι, αυτό είπα. Ότι είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στο πρόγραμμα της Δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Είπατε ότι στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία είχε να ιδιωτικοποιηθούν δημόσια νοσοκομεία. Μετά είπατε ότι έχουν δηλώσεις. Πείτε μου τη δήλωση. Αυτό λοιπόν το οποίο είπα είναι ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι με κάποιον τρόπο να μπει ο ιδιωτικός τομέας στα δημόσια νοσοκομεία. Βεβαίως αυτό το είπα. Και το είπα και ο κ. Σικίλιας προχθές όταν ήταν τα τρία νοσοκομεία. Εγώ ζήτησα από τον κ. Παπαδόπουλο να μας το δείξει. Δεν είπα κάτι άλλο. Ζήτησε από τον κύριο Παπαδόπουλο να μας δείξει αυτό για το οποίο τοποθετήθηκε, αυτό που είπε. Δεν είπα κάτι παραπάνω. Και εδώ είμαστε για να τον. Να ολοκληρώσω όμως και συνάδελφε. Ελάτε, κύριε Κατσαβάδο. Να ολοκληρώσω και συνάδελφε. Από εκεί και πέρα για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Ναι. Ακούσατε τι είπε ο συνδικαλιστής γιατρός του νοσοκομείου του Άγια Όλγα, ότι τρεις αναισθησιολόγοι συνταξιοδοτήθηκαν τώρα. Ναι. Ακούσατε τι είπε, ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Ότι όσες έγιναν δεν επαρκούν με την επαναφορά του 1%. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις, είπε η κυρία Γιάμαλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχε 6 αναισθησιολόγους. Προσελήφθη κανένα την προηγούμενη πενταετία από τους 6. Συνταξιοδοτήθηκαν οι 3. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις πολλές μόνιμου προσωπικού, κύριε Κατσαφάδη. Κυρία Γιάμαλη, εγώ λέω αυτό. Εγώ δεν ξέρω το καθεστώς του Αγία Όλγα. Ξέρω αυτό το οποίο είπε. Όπως ξέρω γιατρός. Και ότι ο κύριος Κικίλιας είχε πει αυτό, ότι τα μηχανήματα το οποίο να τα αναλάβουν ιδιώτες και υπήρχε αντίδραση από πολλά και από δούλου. Αυτό το οποίο ακούσαμε να λέει ο ειδικευόμενος ορθοπαιδικός του Αγία Όλγα. Είπε λοιπόν ότι από τους 6... σε μόνιμους γιατρούς. Είπε λοιπόν ότι από τους 6 αναισθησιολόγους οι 3 βγήκαν τώρα στη σύνταξη. Νομίζω βέβαια ότι είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζει. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, να προσπαθούσε να δώσει μια λύση και αν τυχόν δεν δινόταν αυτή η λύση, μετά να προχωρούσαν σε κινητοποίησεις. Νομίζω ότι ακολουθούν έναν άλλον δρόμο. Τώρα, για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Προφανώς και είναι θεμητή. Κάθε προσφορά δεχθεί. Δεν ανοίγει πόρτα να μπουν ιδιώτες στο δημόσιο. Πάσα προσφορά, κυρία Γιάμαλη, δεχτεί. Να σας πω το τι έγινε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Για να γίνουν νοσοκομεία, για να ενισχυθούν. Αυτή πάσα προσφορά δεκτή. Η Ένωση Εφοπλιστών λοιπόν προσεφέρθη για την πρώτη και την δεύτερη. Ακούσατε ένα μέμφο με την απόφαση της Ένωσης Εφοπλιστών. Μα μου λέτε ότι να καθόμαστε και να δούμε αν τα κλινοσκεπάσματα ή οι χώροι υγιεινής, η ανακατασκευή των χώρων. Κάνω πολλούς κύκλους, έτσι θα διευκολύνει πάρα πολύ την. Πρέπει να απαντήσω κι εσύ. Να απαντήσετε, αλλά μπορεί να απαντήσετε. Τέταρτα και εμείς θα περιμένουμε να απαντήσω κι εσύ. Θα κάνουμε γρήγορους κύκλους, καταλάβατε. Να απαντήσω κι εσύ, συνάδελφε. Λοιπόν, πάσα προσφορά δεκτή. Από εκεί και πέρα, θεωρεί κανένας ότι όλα ήταν σωστά και όλα γινόντουσαν καλά τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην δημόσια υγεία? Προφανώς και όχι. Θεωρεί κάποιος ότι δεν χρειάζονται να γίνουν προσλήψεις? Να σας θυμίσω το Πρωθυπουργό το 2015 όταν επισκέφτηκε, ήταν το πρώτο Υπουργείο που επισκέφτηκε και έταξε και είπε ότι είναι στο δρόμο οι 4.000 προσλήψεις για τον πρόσληψη. Πέρασαν 5 χρόνια. Όχι. Τη θυμάστε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Τι έγινε 5 χρόνια? Τίποτα. Βεβαίως και θα γίνει. Πότε? Βεβαίως και θα γίνει. Πότε? Γιατί ήδη υπάρχει ένα σχεδιασμό. Ήδη υπάρχει ένα σχεδιασμό. Και αυτή απαραίτητη ήταν. Να θα με πιάσουμε την ασφάλεια μετά. Ελάτε, προσλήψεις μόνιμων ιατρών θα γίνουν. Έχουμε άμεσα πει ότι τρεις είναι οι τομείς που θα γίνουν προσλήψεις. Προσλήψεις στην ασφάλεια, προσλήψεις στην παιδεία, προσλήψεις στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο στην ασφάλεια. 6 μήνες είμαστε. Λοιπόν. Πάμε στον. Έχασα την ευκαιρία για λίγες. Μια απάντηση στον κύριο Κατσαφάδο για το ερώτημα που μου έθεσε, γιατί μου αρέσει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. 14 Μαΐου του 2019.
Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Sky. Σας ενημερώνω, κύριε Κατσαφάδο, προφανώς και το χάσατε. Ναι, ναι. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να δοκιμάσουμε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας να διοικηθεί σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι ξέρω, μην με διακόπτε. Ξέρω ότι θα βγουν τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, και θα πούν ότι ιδιωτικοποιώ την υγεία. Εμένα με ενδιαφέρει το παρεχόμενο αποτέλεσμα. Το δημόσιο δεν είναι κατά ανάγκη κρατικό. Εμένα με ενδιαφέρει η υγεία να είναι δημόσια. Κύριε Κατσαφάδο, 14 Μαΐου του 2019 στο Sky. Να για δώσω να... μια απάντηση. Πρώτα θα πείτε ότι είστε ενημέρωτος και εγώ δεν είπα κάτι σε εσένα. Να δώσω την απάντηση λοιπόν. Όχι, πρώτα θα απαντήσετε για μένα. Σε εσά θα τη δώσω. Γιατί δεν θεωρώ. Πρώτα για αυτό που είπατε για μένα να πείτε. Μα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν θεωρώ ότι είστε το του ΣΥΡΙΖΑ. Το Νάσιο ξέρετε τι είναι. Όχι, το Νάσιο ξέρετε τι είναι. Να περάσουμε στο το Νάσιο ξέρετε τι εννοείται. Τι είναι το Νάσιο. Τι εννοείται. Το Νάσιο, αυτό το νοσοκομείο το οποίο σώζει καθημερινά χιλιάδες ζωές. Ξέρετε τι είναι. Είναι δημόσιο. Όχι. Είναι ιδιωτικό. Τι είναι. Για πείτε όχι, μου, ανοίξε ίδρυμα. Ανοίξει σε ίδρυμα. Μάλιστα. Το οποίο τι έχει. Έχει άμεση σχέση το κράτος μαζί με το ίδρυμα. Για τον Άσιο, μόλις ο κύριος Ωνάσης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς. Αυτό έχει. Για τον Άσιο. Είναι σύμπραξη. Είναι σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικού τομέα. Τον Άσιο είναι σύμπραξη. Και απλώς να σας ενημερώσω ότι επειδή είμαι γιατρός, το ξέρω ότι είναι τον Άσιο. Λοιπόν, για να πάμε. Γι' αυτό μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, δεν μιλάει για τον κύριο Μητσοτάκη. Μιλάει για άλλο πράγμα και θα το δείτε στα τρία νοσοκομεία τα οποία θα πηγαίνουν στο πρώτο στο πρόγραμμα και θα ξανασκαλέσει για τα διαγνωστικά. Και θα εξηγήσουμε γιατί τι λέει ο κύριο Μητσοτάκη. Καταρχήν, για μισή ώρα είχα την ευκαιρία να σα πάρω μια αγκαλιά. Χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιά. Και πάμε πάρα πολύ. Νομίζω στο τέλος θα το κάνουμε έτσι. Να αρχίσουμε λοιπόν. Σιγούλια. Υπήρχε μια ταινία, ξέρετε, με την Αλίκη Βουλιουκλάκη. Όταν την βάλα στη φυλακή έπαιζε με τον Αλεξανδράκη γιατί τράκανε περίπτερο. Είχε πάρει πρόγραμμα ξάκι.